ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο τα μέλη της νέας κυβέρνησης. Όλοι οι νέοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί ανάμεσά τους και η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο πλην του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνο Τσακλόγλου που ορκίστηκε με πολιτικό όρκο. Τα μέλη της νέας κυβέρνησης έφτασαν στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενα από τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι και βρέθηκαν εντός του Προεδρικού Μέγαρου προκειμένου να παρακολουθήσουν την τελετή ορκομοσίας. Του μισθού των πιστών και φρονίμων οικονόμων εν τη ημέρα της ανταποδόσεως της δικαίας. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν σύ τον άρχο σου πατρί. Και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμομογίας Αυτομητρός. Ενάμι του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων θείων δυνάμενα σωμάτων και εσείς του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υφών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Επιτρέψτε μας και εμάς να σας ευχηθούμε καλό δρόμο, με δύναμη και κουράγιο. Ακολούθησε η διαδικασία της υπογραφής του πρωτοκόλλου ορκομοσίας των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, με πρώτο που υπέγραψε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ακολούθως τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπογραφών, οι νέοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί κατευθύνθηκαν στα υπουργεία που αναλαμβάνουν για τις τελετές παράδοσης παραλαβής. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου σε πλήρη σύνθεση πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σημειώνεται ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του τις μετακινήσεις υπουργών σε άλλα υπουργεία, το rotation δηλαδή που είχε αποκαλέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και την είσοδο περισσότερων γυναικών. Το νέο κυβερνητικό σχήμα έχει 64 μέλη, εκ των οποίων οι 15 είναι γυναίκες, ποσοστό 25%. Τέσσερις υπουργοί, οι κυρίες Κεραμέως, Μενδώνη, Ζαχαράκη και Φαλογιάννη, μία αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη, και 10 υφυπουργοί, οι κυρίες Παπαδοπούλου, Χαραλαμπογιάννη, Μακρύ, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου, Σδούκου, Μάνη Παπαδημητρίου, Βούλτεψη και Πάλα και Ράπτη. Στο προηγούμενο σχήμα βρίσκονταν 9 γυναίκες, 3 υπουργοί και 6 υφυπουργοί. Ηλικιακά, το υπουργικό σχήμα είναι νεότερο, με τον μέσο όρο ηλικίας να είναι τα 53 έτη και το 45% να είναι από την γενιά των 40 ετών. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα, συνολικά 34 υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί είναι νέα μέλη της κυβέρνησης, ενώ από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέμειναν 29 μέλη. Σημαντικός είναι ο αριθμός και των εξωκοινοβουλευτικών μελών της νέας κυβέρνησης. Εξωκοινοβουλευτικά μέλη είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς και οι υφυπουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Κώστας Φραγκογιάννης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη, ο Υφυπουργός του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου,
ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, πρώην Δήμαρχος Τρικάλων και πρώην Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και Διευθυντής του Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Μπρατάκος, καθώς και ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης.